Top Model. Λοιπόν, έχω να κάνω μία ανακοίνωση. Ξέρω ότι το έχω με το modeling. Ίσως το έχω και με τηλεόραση. Θα το καταλάβω αυτό όταν με δω στην οθόνη, γιατί δεν με έχω δει ακόμα. Και ο κορίτσι δεν θα ήθελα να ήταν στο σπίτι. Θα ήθελα να μην ήταν καμία στο σπίτι. Εκτός από μένα, την Εύη και τη Μέγκη, θα ήμασταν η τριάδα φωτιά του τελικού. Θα γινότανε χαμός. Κοιτάει κάποιος. Σε κοιτάνε απ' έξω τώρα, δεν μπορείς να μιλήσεις όπως σας φαντάζομαι. Μην τα κάνουμε, ξέρεις, κακό το μάτι. Μπορεί μερικές φορές να σε ρίξει. Αλλά όχι, θα σταθούμε δυνατές. Ποιες σε κοιτάνε απ' έξω. Εντάξει, Μικαέλα, όχι μωρέ, δεν είναι τόσο κακιά όσο φαίνεται. Δεν ξέρω. Η Εύη όμως πραγματικά πιστεύω ότι μου δεν θα φέρει κακή ενέργεια. Πραγματικά όμως. Οπότε κοιτάω από, πριν από κάθε φωτογραφία, να μην την κοιτάω καθόλου. Καθόλου. Μα με κοιτάει πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή εννοώ την πολλή μέρα μπορεί να με κοιτάει. Πριν από κάθε φωτογραφία, με κοιτάει μέσα στα μάτια πάρα πολύ έντονα. Σαν μου μεταφέρει την άβρα, την κακιά. Και κάνω το ξ-ξ-ξ-ξ. Περίμενες ότι θα φύγει η Μικαέλα σήμερα? Αντικειμενικά, ανάμεσα με την Μικαέλα και με την Εύη, θα έβαζα πιο πολύ την Εύη ότι πρέπει να φύγει σήμερα. Γιατί πιστεύεις ότι έχει αυτή τη συμπεριφορά η Εύη? Γιατί με ζηλεύει. Ένα άτομο το οποίο σε ζηλεύει, αυτή τη συμπεριφορά θα έχει. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Θα προσπαθήσετε, ίσως εσείς τα υπόλοιπα κορίτσια, τώρα να την αγκαλιάσετε που έχει μείνει μόνη της? Εγώ, αν την αγκαλιάσω, θα με φάει. Είναι ψωνάρα. Να το κάνουμε, ρε παιδί μου. Όταν είναι ψωνάρα, είναι ψωνάρα. Έχει κάποια στρατηγική, πιστεύεις, η Εύη μέσα στο παιχνίδι? Στρατηγική. Δεν νομίζω, δεν την έχω για τόσο έξυπνη. Έχει πει κάτι Άννα Μανατίδου πίσω από τις κάμερες που δεν ξέρουμε? Μου φαίνεται πολύ αδιάφορη σαν μοντέλο, αλλά γενικά δεν μου κάνει καθόλου εδώ μέσα. Είναι άκυρη για μένα μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορούσε, πιστεύεις, η Ειρήνη Ερμίδου να κερδίσει τον Greece's Next Top Model? Εννοείται, είναι ένα κορίτσι που έπαιζε ποδόσφαιρο και έχει εξελιχθεί σε πολύ καλά βήματα. Προς γυναίκα να το πω, γιατί δεν έχει και αυτό το θηλυκό που έχουν άλλες κοπέλες. Δεν έχω δει να ποζάρει, απλά νομίζω ότι τα κλικ της είναι τυχαία. Είναι ένα παιχνίδι και από εκεί και πέρα θα φύγουμε όλες. Κάποια στιγμή, μία θα είναι η νικήτρια, ένα θα είναι το άλογο που θα κερδίσει. Ποιο θα είναι το άλογο που θα κερδίσει? Ερωτηματικό! Εύη, κανόνισε να κερδίσεις, κανόνισε το. Έχουμε και ένα ταξιδάκι να πάμε. Πάντως όλες λάχνουν. Τα σχόλια είναι ευνοημένα για κάποιους. Καλά, είναι και αυτό, ναι. Άκουσε με λίγο, θα είσαι συγκεντρωμένη. Έχουν αδειάσει το δωμάτιο της φωτιάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πρέπει να αδειάσουν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Εύη, άκουσε με λίγο. Θα είσαι συγκεντρωμένη, θα τις φας όλες λάχανο. Άμα αντέξει με όλες αυτές τις τριλές άλλο τόσο καιρό, για μένα είσαι νικήτρια ούτως ή άλλως. Σήμερα το κόνσεπτ ζητούσε κάτι συγκεκριμένο. Ζητούσε να ήσασταν λίγο πιο σεξι. Εντάξει, αυτό το σεξινες πρέπει λίγο να το δουλέψω. Σήμερα έδωσα μια υπόσχεση που πρέπει να την κρατήσω. Θα πάρω τον ολόσωμο το καθρέφτη, θα το βάλω στο δωμάτιο και θα κάνω όλο σεξι πόζες. Νιώθεις καθόλου σεξι? Εγώ σεξινέθεσαι στο καναπέ μου όπως είχα δηλώσει κιόλας, με την κάλτσα μου να είμαι άνετη. Αυτό για μένα είναι σεξι. Ήταν δίκαιο, πιστεύεις, που αποχώρησε η Μικαέλα σήμερα? Θεωρώ ξεκάθαρο ότι ήταν δίκαιο που αποχώρησε η Μικαέλα. Είχε βρεθεί αρκετές φορές σε αυτή τη δύσκολη θέση. Είχε ακούσει πολύ κακή κριτική. Τις τελευταίες εβδομάδες άκουγε μάλλον. Όλο υπερπροσπαθεί και το φτάνει στα άκρα, στην υπερβολή του. Και αυτό ήταν κακό για αυτήν. Ποιο είναι το κορίτσι που φοβάσαι πιο πολύ? Θα ακουστεί περίεργο, αλλά δεν φοβάμαι κανένα κορίτσι. Πιστεύω πάρα πολύ σε μένα. Θέλω το τελικό και θέλω να το κερδίσω και το τελικό. Πιστεύεις ότι η Εύη έχει και το χαρακτήρα, ας πούμε, για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι? Βασικά, εγώ δεν έχω δει τίποτα καλό από μεριά της Εύης. Πραγματικά, τα βλέπω όλα τόσο ψεύτικα. Ακόμα και το κλάμα που θα ρίξει στη Μέγκη ή στη Μικαέλα τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω, μου βγάζουν όλα τόσο ψεύτικα που πραγματικά δεν έχω δει καν προσωπικότητα. Θεωρείς ότι ήταν ψεύτικα τα δάκρυα της Εύης τη στιγμή που αποχώρησε η Μικαέλα, δηλαδή? Βασικά, θεωρώ ότι ήταν ψεύτικα ως προς το ότι λυπήθηκε που έφυγε η Μικαέλα. Απλά νομίζω ότι στεναχωριέται πιο πολύ το ότι θα μείνει μόνη της και ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ανάμεσα στις κοπέλες, στον ανταγωνισμό και όλα αυτά, παρά στο ότι στεναχωρέθηκε ότι έφυγε η Μικαέλα. Αυτό. Νομίζω ότι πιο πολύ για τον εαυτό της νοιάζεται και... Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται καν να σχολιάσουμε κάτι. Αλλά ας σχολιάσουμε όμως παρόλα αυτά. Εγώ δεν ήθελα, αλήθεια, δεν ήθελα να σχολιάσω, αλλά δεν μπορώ. Γιατί, να, βλέπετε τώρα αυτό το κορίτσι, ας πούμε, την Άννα Μανατίδου. Και έχουμε την Άννα Μανατίδου και έχουμε και τον Γιώργο τον Γρηγοριάν, που αυτό το...